Ο σύντροφος ο Γιώργος Αλαμπρούλης τοποθετήθηκε αναλυτικά στο νομοσχέδιο και τεκμηρίωσε την αρνητική μας θέση γι' αυτό. Θέλω να μιλήσω για τις τροπολογίες. Θα αναφερθώ καταρχήν σε αυτή την τροπολογία της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Πρώτη για μια απαράδεκτη και υποκλητική ρύθμιση της κυβέρνησης. Αποτελεί συνέχεια του νόμου περί υποχρεωτικότητας που πέταξε εκτός νοσοκομείων 6.000 υγειονομικούς, διαμορφώνοντας επικίνδυνους όρους λειτουργίας των ήδη υποστελεχωμένων δημοσίων μονάδων υγείας και τώρα επιχειρεί να εφαρμόσει το ίδιο μέτρο της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών στους άνω των 60 ετών με τον μπαμπούλα της ποινής των 100 ευρώ για κάθε μήνα. Η κυβέρνηση με το μέτρο αυτό επιβεβαιώνει ότι τον εμβολιασμό τον έχει αναγάγει πλήρως σε ατομική ευθύνη, χωρίς η ίδια να παίρνει ούτε τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπαρκτοί φόβοι, αμφιβολίες από ένα τμήμα του πληθυσμού. Η ατομική ευθύνη και οι ποινές είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα της έλλειψης οργανωμένης και συστηματικής ενημέρωσης των αναγκαίων ελέγχων πριν τον εμβολιασμό, την παρακολούθηση των ανθρώπων μετά τον εμβολιασμό, των υποστελεχωμένων δημόσιων μονάδων υγείας, της σχεδόν ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των μέτρων προστασίας για τη δημόσια υγεία που είναι κομμένα και ραμμένα σύμφωνα με τις επιθυμίες των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη, διότι ακολουθεί τον αντιπιστωμενικό μονόδρομο του εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι ο αναγκαίος εμβολιασμός, εάν δεν συνδυαστεί με όλα τα άλλα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας, που είναι ευθύνη του κράτους να τα πάρει, όπως αυτά της αντιμετώπισης του συγχρονισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους τόπους δουλειάς, στα σχολεία, δεν μπορούν να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, όπου ακόμα και οι εμβολιασμένοι μολύνονται, νοσούν, μεταδίδουν τον ιό, όπως επίσης αυξάνεται το ποσοστό των εμβολιασμένων που καταλήγουν και νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Εμείς θα ψηφίσουμε κατά σε αυτή την τροπολογία. Να σταθώ και στις τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας, που η μία έχει τίτλο «Έκτατη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021». Αλήθεια, ποιος οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί χιλιάδες συνταξιούχους, χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες και άλλες ομάδες του πληθυσμού στη φτώχεια και την εξαθλίωση; Ποιος δημιουργεί τους ευάλωτους; Η πολιτική όλων σας φόρτωσε στην πλάτη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολουμένων, των βιοπαλιστών αγροτών, των μισθωτών επιστημόνων, την καπιταλιστική κρίση και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Με την πανδημία να αποτέλεσε ευκαιρία για το σύστημα και το πολιτικό του προσωπικό για μεγαλύτερη επίθεση. Τσακίσατε τους μισθούς, τις συντάξεις, ληστέψατε το εισόδημα με τους αβάσταχτους φόρους και τα χαράτσια. Οδηγήσατε μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Αυτό είναι το έργο όλων σας. Και τι κάνετε τώρα; Μοιράζετε τη φτώχεια. Το καρβέλι που δημιουργούν οι πολλοί το διατηρείται ολόκληρο για τους λίγους, τους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους και μοιράζεται πότε-πότε ψίχουλα στους πολλούς. Κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το σύστημα της εκμετάλλευσης, με την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Αυτή κρύβει ο ψεύτικος καυγάς για το ύψος της έκτατης ενίσχυσης για τα ψίχουλα της κοροϊδίας. Ο πύχης των απαιτήσεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι τα ψίχουλα των 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους μια φορά το χρόνο. Κάτι που να θυμίσουμε εδώ ότι αυτό το ποσό ήταν το ΕΚΑΣ το οποίο έπαιρναν οι χαμηλοσυνταξιούχοι για κάθε μήνα. Οι συνταξιούχοι απαιτούν την επαναφορά των συντάξεων, της 13ης και 14ης σύνταξης, αίτημα που στηρίζει το ΚΚΕ και καταθέτουμε και σήμερα, όπως και προηγούμενες πολλές φορές, σχετική τροπολογία. Δίνεται με αυτό το ποσό των 250 ευρώ ένα ποσό 210 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή μόνο η 14η σύνταξη που καταργήθηκε το 2012 έχει στερήσει από τους συνταξιούχους 2,2 δισεκατομμύρια, δηλαδή ένα ποσό σχεδόν δεκαπλάσιο από τα ψίχουλα που μοιράζουν η σημερινή αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Το ΕΚΑΣ που κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ
το οποίο ήταν ένα μόνιμο έσοδο για τους χαμηλοσταξιούχους, που είπα και προηγουμένως, σχεδόν 230 ευρώ το μήνα. Τους αφαιρέθηκαν πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ένα ποσό τετραπλάσιο από αυτό που σήμερα τους επιστρέφεται ως μέρισμα. Εκτός βέβαια από τις περικοπές που έχουν επιβληθεί στους συνταξιούχους, είναι και επιβάρυνση από διάφορα χαράτσια. Έτσι, αυτά τα 210 εκατομμύρια ευρώ δίνονται ενώ ήδη έχει γίνει η αρπαγή από την τσέπη των συνταξιούχων ποσού 410 εκατομμυρίων μέσω της εισφοράς αλληλεγγύης. Κάτι που συνεχίζεται και για το 2022 με άλλα 398 εκατομμύρια ευρώ. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τις περικοπές από όλα τα μνημόνια, το εισόδημα των συνταξιούχων και την ακρίβεια και όλα αυτά, τη συμμετοχή στα φάρμακα, τις ακριβές υπηρεσίες υγείας, τότε η εικόνα μεγαλώνει και η λαιλασία αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Ποιον στηρίζεται λοιπόν με τη φτώχεια που δημιουργείται, πού πάει αυτός ο πλούτος? Ακριβώς πηγαίνει στο μεγάλο κεφάλαιο. 4 δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ, δισεκατομμύρια για τα Ραφάλ και τις φρεγάτες, πώς τις λέμε, τις ξεχνάω, με εκατοντάδες εκατομμύρια που δόθηκαν στους επιχειρηματικούς ομίλους όπως στην Aegean, προκλητικές φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, θωράκι της ανταγωνιστικότητας και της έντασης εκμετάλλευσης με δουλειά λάστιχο, απλήρωτες υπερορίες, με τον νόμο Χατζηδάκη ο οποίος σάρωσε τα πάντα και βέβαια με το Ταμείο Ανάκαμψης 59 δις ευρώ που κατευθύνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Με όλα αυτά λοιπόν θωρακίζεται την καπιταλιστική οδοφορία και συσσωρεύεται όλο και περισσότερο φτώχεια και μιζέρια στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Ο λαός πληρώνει τις παροχές στο κεφάλαιο, τον οδηγείται σε αδιέξοδα, δύσκολα τα φέρνει βόλτα και του μοιράζεται λοιπόν τα ψίχουλα. Το ΚΚΕ και σήμερα, όπως αρκετές φορές, κατέθεσε πάλι την τροπολογία και για το κατώτερο μισθό, τα 7,51 ευρώ για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση του νόμου Βρούτση-Αξιόγλου που απαγορεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, για να μην πληρώνει κανένας εργαζόμενος για την υγεία και τη μόρφωση. Για όλα αυτά, δηλαδή που απορρίπτουν οι κυβερνήσεις και που οι εργαζόμενοι μέσα από την πάλη τους μπορούν να επιβάλλουν. Οι τροπολογίες αυτές έχουν κατατεθεί και θα θέλαμε τέλος πάντων εδώ τη θέση και των υπόλοιπων κομμάτων, οι οποίοι σήμερα κάνουν ένα ψευτοκαυγά για τα ψίχουλα, ενώ έχουν αφαιρέσει το καρβέλι ουσιαστικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους.